Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί εκπρόσωποι της ελληνικής αυτοδιοίκησης, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στη χριστουγεννιάτικη συναυλία των χοροδιών και της νεοσύστατης Μακρογεννάτας του Μουσικού Συλλόγου Αρχά. Φέτος, επιλέξαμε μια διαφορετική προσέγγιση για τη χριστουγεννιάτικη συναυλία μας. Μουσικοθεατρική. Θα κάνουμε ένα φανταστικό ταξίδι στην πόλη, βαθμισμένο σε πραγματικά στοιχεία και δεδομένα, εμπνευσμένο εξ ολοκλήρου από τη μαέστρο μας, Αμαλία Χιούν. Μια γλυκιά περιήγηση με άρωμα κανένας, πλημμυρισμένη από χριστουγεννιάτικες παραδόσεις και μελωδίες από τη Δύση και την Ανατολή, αλλά και με έντονο το αδριώτικο στοιχείο. Ένα ταξίδι στο οποίο η αγάπη του Χριστού αδελφώνει τους ανθρώπους και όλοι μαζί σαν μια γροθιά ψάχνουν τα κάλυπτα. Αυτή η σκέψη δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή και τη συμβουλή τόσο των μουσικών θαματοφυσιών, του θαματοφυσιών της χοροδίας μας, στη μικρή μου τη μεγάλη, όσο και των αφηγητών μας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με πολύ προθυμία στο κάλεσμα του Μουσικού Συλλόγου Άγγλου και της μαέστρου μας και τους ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία αυτή. Οι αφηγητές μας είναι ο κύριος Θοδωρής Φλούρης και ο κύριος Χρήστος Κουταλής. Θερμές ευχαριστίες στα μέλη των χοροδιών και της Μακρογεννιάτικης μας που ακούραστα και αδιαμαρτύρητα ανταποκρίθηκαν στο απαιτητικό πρόγραμμα της προετοιμασίας αυτής της συναυλίας. Και πραγματικά, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στις γενικές συνθήκες ανταποκρίθηκαν όλοι τους. Μερικά παιδάκια, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ περισσότερα παιδάκια από τα Κυριακό νερά. Κάποια είναι άρρωστα, κάποια δεν μπορέσανε να έρθουν ενώ προκροτήσει. Πάντως, πραγματικά τους ευχαριστούμε όλοι πάρα πάρα πολύ. Ενδεχομένως, να επαναλάβουμε και αυτή την εκδήλωση κάποια άλλη στιγμή, μόνο και μόνο για να μπορούν να είναι όλοι και να τα απολαύσουν όσο και εμείς θα μπορούμε. Αλλά χωρίς τη βοήθεια των ανθρώπων που ανέλαβαν τεχνική υποστήριξη αυτής της εκδήλωσης, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν το ίδιο. Και αναφέρομαι την κυρία Μαριλένα Τσανδού, η οποία. Πάρα πολύ γρήγορα και στους Αντώνη Τζουμέζη και Φραντσέσκο Χαλά που παρουσίασαν. Αλλά και στον Γιώργο και τον Ελληνιάδη Τικόπουλο και τον Δημήτρη Αζάπη που πάντα μας. Φυσικά θερμά ευχαριστώ τον μαέστρο μας. Την έλευση, την επιμέλεια και την προετοιμασία όλες αυτές τις εκδήλωσες και τον συντονισμό όλων αυτών των ανθρώπων. Πραγματικά την ευχαριστούμε. Και φυσικά ευχαριστούμε όλους εσάς που μας θυμίσατε απόψε με την παρουσία σας. Παρά τις τέλειες και σχετικές συνθήκες, πραγματικά σας ευχαριστούμε. Και όπως βλέπετε, πάλι κατακλείσατε εδώ πέρα την αίθουσα και είναι γεμάτη η αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Άγγλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιος φωνάζει? Εγώ. Α, ναι, τα κίνητα πάντα το ξεχνάω και καλά κάνετε που το γνωρίζετε. Επειδή είναι λίγο απαιτητική η σημερινή μας συναυλία, παρακαλούμε πάρα πολύ να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας. Κάθε χρόνο που έρχονται οι γιορτές, τη βγάζουμε παρέα σε αυτό το σαλονάκι. Και φίλοι αχώριστοι, με στα καίκια από παιδιά, γιατί δεν έχουμε να σας διηγηθούμε. Κάθε παραμονή Χριστουγέννων θυμόμαστε εκείνη την περιπέτεια. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα μας φαίνεται σαν ψέμα. Από μικροί είμαστε μεγαλωμένοι στα περιβόλια με τις λεμονιές. Οι πατεράδες μας ήταν λεμονάδες, στα χωράφια του Καΐ, στη Μεζαριά. Τότε η στεριά και η θάλασσα ήταν ένας κόσμος αχώριστος. Και οι περισσότεροι ανδριώτες ζούσαν από το κίτρινο θησαυρό του νησιού. Πουλούσαμε τα λεμόνια με το κομμάτι και όταν πήγαιναν για εξαγωγή, τα μετρούσαμε με τη χιλιά. 5 λεμόνια
ήταν μία τσάλια. Κάθε κλούβα χωρούσε 10.000 λεμόνια. Το λεμόνι το διαλέγανε από τα δέντρα οι λεμονάδες. Ήξεραν να το μετράνε με την κούφτα. Μετά το παίρνανε οι αγωγιάτες, το φορτώνανε στις κόφες και το φέρνανε με τα γαϊδούρια στα λεμονοκάικα. Εμείς με τη σειρά μας αδειάζαμε το φορτίο στις κλούβες του καϊκιού, αφού πρώτα στρώναμε κάτω καλάμια και δουράφες να παίρνει αέρα το λεμόνι. Και ύστερα ξεκινούσαμε για τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο. Άλλοτε πηγαίναμε ακόμα πιο μακριά, στη Κωνσταντινούπολη και την Οντέσσα. Το ανδριώτικο λεμόνι ήταν περιζήτητο σε όλα τα λιμάνια. Ήταν Δεκέμβρης του 1919. Κατεβήκαμε στην Πλακούρα, ήρθαν οι αγωγιάτες, βάλαμε το φορτίο με τα λεμόνια στο καΐκι και ετοιμαζόμαστε να φύγουμε αξιμέρωτα. Ο ουρανός ήταν θολός και η θάλασσα γυαλή. Και εμένα η μπουνάτσα με φόβησε. Εγώ τη θάλασσα την ήθελα ζωντανή. Σου είπα να μην πάμε. Αλλά εσύ επέμενες και έκανες τον ατρόμητο θαλασσινό. Μου είπες, άσε μωρέ να μαζέψουμε κανένα φράγκο. Μη πάει χαμένο όλο το λεμόνι. Άλλωστε, τι θα λέγαμε τα αφεντικά μας. Κι έτσι, ανάψαμε τα φανάρια, λύσαμε και πήγαμε για Κωνσταντινούπολη. Και μετά γραμμή για την Οντέσσα. Πλέαμε ήσυχα στο φεγγαρόφωτο κάτω από το κάστρο. Όταν βγήκαμε στα νυχτά, ο αέρας άρχισε να δυναμώνει. Η θάλασσα αγρίευε και φούσκωνε. Δέσαμε με χοντρά σκοινιά το φορτίο για να μην σκορπίσουν τα λεμόνια. Νικολό, μάινα το πανί. Κάνε γρήγορα. Και πάνω στο μαϊνάρισμα, μας παίρνει το πανί από τα χέρια, το χτύπαγε με λύσια πάνω στα ξάρτια. Ίσα ίσα το πιάσαμε και μας κράτησε πριν μας τον καιρό. Τα κύματα μας σκέπαζαν και οι αστραπές έσχιζαν στα δύο του ουρανού. Η πλώρη έμπαινε μέσα στη θάλασσα και ξεχνούσε να ξαναβγεί. Εγώ ήμουν αδεμένος πίσω στην πρίβη, με σκηνή. Και ο Νικολός ήταν εγκατζωμένος στο τιμόνι. Πήγαινε το καΐκι από κύμα σε κύμα, λες κι ήταν καρυδότσουλο. Τα μάτια μας γεμάτα αλμύρα. Βλέπαμε μόνο σκιές. Η θάλασσα σηκωνόταν στον αέρα. Πουθενά στεριά να παγιάσουν. Τότε πήγε ο νους μου στο μόνο σύμμαχο που είχα σε όλες μου τις τριγυμίες. Το Θεό. Όση δύναμη μου είχε απομείνει, κρατούσα γερά το τιμόνι να μην μας πετάξει την πορεία μας. Κοίταξα το φεγγάρι και ευχήθηκα. Αγιά Σοφιά μου, σώσε μας. Κι εγώ μόλις γυρίσουμε στην Άντρο, θα δώσω στο κοριτσάκι μου το όνομά σου. Ο αέρας έσπασε και έμειναν τα θεόρατα κύματα. Νικολό, όρτσα τα πανιά. Ανοίξαμε καμιά δεκαριά μίλια, γυρίσαμε το καΐκι προς Τραμουντάνα και εδώ του παλεύαμε δευτερόπλημα. Η θάλασσα βγήκαμε. Και εμείς, αποκαμωμένοι πια, σοριαστήκαμε πάνω στα λεμόνια, κοιτώντας τον ουρανό σαν χαμένοι. Μετά από τρεις μέρες ταξίδι, είδαμε την πόλη να απλώνεται μπροστά μας, σαν όνειρο. Την πόλη που νομίζαμε ότι σε λίγο καιρό θα ήταν δική μας. Η πόλη με τα αρχοντικά της. Η πόλη όλη του κόσμου, που στις γωνιές της χωρούσαν όλοι οι λαοί της γης. Η πόλη με το βλέμμα στο θλιμμένο Βόσπορο, με τα γυάλινα σπίτια και τα ποταμόπλια. Ξεφορτώσαμε το λεμόνι, αλλά πού να φύγουμε για Οντένσα. Η καταιγίδα δεν το έβαζε κάτω. Ήταν ήδη παραμονή Χριστουγέννου. Εκείνη τη χρονιά δεν ήταν γραφτό να κάνουμε γιορτές στα ζεστά σπιτικά μας. Αλλά στην πόλη που ήταν τότε το κέντρο του κόσμου και το στολίδι της Ανατολής. Αφού στεγνώσαμε, πήραμε μια βόλτα το λιμάνι να βρούμε μια γωνιά να ξαποστάσουμε και να γιορτάσουμε οι δυο μας τη γέννηση του Χριστού. Ρε Κωνσταντή, έτσι που ήταν τα πράγματα. Πάμε στο διακουμί του Καλυβούρου στο καφενείο να βρούμε κανένα πατριώτη. Εκεί μας έχουν όλοι. Δεν μπορεί. Όλο και κάποιος θα είναι. Και έτσι πήραμε τον δρόμο για το καφενείο της Οδού Πέραν, αριθμός 342, που το είχε Ανδριώτης. Μπήκαμε μέσα και ο Μπαρμπαγιακουμής δεν πίστευε στα μάτια. Τι χαρές, τι αγκαλιές, πόσα κεράσματα. Ανάψαμε ναργιλέδες και κάτσαμε στο τζάκι. Έτσι λουμιασμένοι με τις γούνες και τα λιμάνια, είμαστε σαν τους πασάδες. Νικολό, μόνοι μας θα τη βγάλουμε φέτος. Ψυχή δεν θα περάσει από εδώ. Βέβαια, βρε Κωνσταντή. Παραμονή Χριστούγεννα.
δεν είναι όλοι θαλασσοδερμένοι σαν και εμάς. Είναι στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους. Άλλωστε, τη δίχη του ναυτικού την ξέρεις καλά. Εκεί που γρουφούσαμε τον Αργυλέσιο Πυλά, ακούσαμε τα χαρούμενα ποδοβολητά των παιδιών που ξεχύθηκαν σ' όλο το πέρα. Με τις παιδικές τους φωνές να αντιλαλούν όλη την ομορφιά της ζωής και των Χριστουγέννων. Τα τρεχαλιτά τους σταμάτησαν απ' έξω απότομα από το καφενείο του Καλλιδρούση, γεμάτα προσμονή. Κι όπως άνοιξε την πόρτα ο Μπαρμπαγιακουμής, η ψυχή μας γέμισε ελπίδα και αγάπη. Να τα πούμε! Νησιώτες Μπαρμπαγιακουμί, χαλάει το λεμόνι. Ποια θάλασσα σας έφερε εδώ, παλικάρια? Απ' την Άμβρο ερχόμαστε. Ξεφορτώσαμε λεμόνι και θα φεύγαμε για την Οντέσσα. Τριχημία πήγε να μας πνίξει. Η Αγιά Σοφιά έκανε το θαύμα της. Νικολό, μην ξεχνάς, έταξε στην κόρη σου. Όταν γυρίσουμε, θα κανονίσει να της δώσει το όνομα. Το έχω ήδη δώσει, Κωνσταντή. Από θαύμα ζήσαμε. Αλλά παραμονή Χριστούγεννα είμαστε εδώ ολομόναχοι. Η μοναχή μου. Για πιες έξω να δεις τι γίνεται. Όλος ο κόσμος γιορτάζει. Και αφού ευχαριστηθήκαμε τα γέλια και το ικαριώτικο κρασί, αποχαιρετήσαμε τον Καλλιδρούση και τους άλλους νησιώτες. Σκιαπαστήκαμε καλά με τα πανοφόρια μας και πήραμε να κατεβαίνουμε τη μεγάλη οδό του πέρα. Γύρω της απλώνονταν οι συνεχείες των Ελλήνων. Ο δρόμος ξεκινούσε από το Γαλατά και έφτανε μέχρι το λιμάνι της πόλης. Η πλατεία του Ταξί και το μεγάλο σταυροδρόμι βούιζαν από τις φωνές των πραγματευτάδων και των ανθοπολών σαν το μελίσι. Πλανώδη, έμποροι, άπλωναν τα χαλιά και τα μπακίρια στους πάνους και αντιλαλούσαν οι γειτονιές. Ο αέρας μύριζε φρέσκο ψωμί και βρεγμένο άκρο. Σαν βγήκαμε κάτω στη θάλασσα, κάναμε μια γύρα στο λιμάνι. Όλα τα κρατικά είχαν τις πόρτες ανοιχτές
οι νοικοκυρές μπενόβγαινα φουγιώζες και όλοι οι μαχαιράδες προσχοβολούσανε κανέλα και γαρίφα. Τα μαγαζιά ήταν γεμάτα με κάθε ανθρώπου ράτσα. Έλληνες, Αρμένοι, Εβραίοι, Τούρκοι, ένας κόσμος αχώριστος. Οι βελόνες ταραχτάθηκαν, είχαν πάρει φωτιά. Οι άντρες ήταν μαζεμένοι στα καφενεία, είχαν ανάψει τους ναργιλέδες και έπεσαν τάβλοι σιωπηλοί. Μόνο τις ζαριές τους άκουγες να χτυπάνε κάθε τόσο. Τα παιδιά τραγουδούσαν τα κάλαντα με τα φανάρια τους κρεμασμένα στα κοντάρια και φώτισαν όλους τους δρόμους στο πέρασμά τους. Άλλα πάλι τραγουδούσαν στημένα στις πόρτες των σπιτιών με τουπερλέγια και τρίμα. Εμένα όμως ο νους μου ταξίδευε στην Άνδρο. Όλες οι πλατείες των χωριών τώρα θα ήταν γεμάτες από τα γέλια των παιδιών και τις ευχές των περαστικών. Οι ανδριώτισες, ακούραστες, θα ζήμωναν από βραδείς στις κάφες τους το ευλογημένο Χριστόψωμο με το καρύ. Και όλες μαζί θα τραγούσαν για το φούρνο του Μπαρπαγιώρου. Οι κομπανίες θα είχαν ήδη βγει στις γειτονιές να παίξουν τα κάλαντα με τα βιολιά και τα σαντούρια. Και από πίσω, μικροί μεγάλοι θα ακολουθούσαν τραγουδώντας με τα στολισμένα το καράβι, φορώντας τα γιορτινά τους. Και τις ζεστές ομιλίες των ανθρώπων, αρχίσαμε να μην νιώθουμε και πολύ ξενιτεμένοι. Σε αυτή την πόλη δεν ένιωθες ποτέ μόνος. Την άλλη μέρα ξυπνήσαμε το χάρμα από τα ζωηρά βήματα των περαστικών. Σηκώθηκα και κοίταξα από το παράθυρο. Όλοι καλωτημένοι με τα ασπρό ρουχά τους τραβούσαν για την εκκλησία με τα αναμένα φανάρια στο χέρι. Ρε Νικόλο, δεν πάμε κι εμείς να ανάψουμε ένα κερί. Ανούμερα Χριστούγεννα είναι. Εγώ δεν πάω πουθενά. Η προσευχή μου την έκανα στο καΐκι και ο Θεός μου απάντησε.
Από τότε ήσουν να γύρεις το κεφάλι. Κι έτσι, όταν ξημέρωσε, κατεβήκαμε πάλι στο λιμάνι. Το θέαμα ήταν μοναδικό. Ανακατεμένες φωνές έφταναν στα αυτιά μας από τα γιορτινά τραγούδια που έπαιζαν οι κομπανίες στους μαγαλάδες. Όλες οι πόρτες των σπιτιών ήταν ανοιχτές. Οι νοικοκυρές μόλις είχαν γυρίσει από την εκκλησία. Έβγαζαν έξω τα μπαγκυρένια τραπέζια τους που άστραφαν από τη γυαλάδα. Τα σπίτια πετούσαν από την πάστρα και όλες οι γυναίκες έστειλαν με τέχνη τα κουμούσια τους στις πιατέλες για να γλυκάνουν και φέτος τους περαστικούς. Τα παιδιά ξεχύθηκαν στους δρόμους χαρούμενα να μαζέψουν κλαδιά από ελιά και πέφτουν για να στολίσουν και φέτος τις πόρτες των σπιτιών. Γύριζαν τα σπίτια τους φορτωμένα με τα δεμάτια και τους σάκους στην αγκαλιά. Οι πόρτες ήταν στολισμένες με κλαδιά και χρυσωμένα κουκουνάρια και μοσχομύριζαν πορτοκάλι και πέφτουν. Από τις καμινάδες των σπιτιών μύριζε καμένο ξύλο και ο αέρας σκόρπιζε τις ομιλίες των ανθρώπων μακριά. Καθώς περπατούσαμε, σκεφτήκαμε να πάμε στο καφενείο του Καλλιβρούση. Μήπως βρούμε κανένα γνωστό αντριώτη. Και όπως βαδίσαμε σκεπτικοί, μια αλλιώτικη μελωδία άρχισε να μας κοντοσυγώνει. Οι κεφαλονίδες της πόλης είχαν βγει με τις μαντολινάτες τους και έπεσαν τα κάλατα στους μαχαλάδες. Οι γυναίκες τους κερμούσαν λεμοτσέμα. Τους περαστικούς και τα παιδιά τους μοίραζαν μπουκέτα με λουλούδια. Οι φωνές τους είχαν απλωθεί σε όλες τις συνοικίες του πέρα. Έκοσταν. Άκου μουσικές. Τελικά, ολόκληρη η Δύση χώρισε μέσα σε αυτήν την ξενογιά στα την Ανατολή. Καλά Χριστούγεννα και του χρόνου σπίτια σας. Ο Καλλιβρούσης δεν σταματούσε να μας κερνάει. Το
Θυμήσαμε, βλέπεις, την αγαπημένη του πατρίδα. Η τύχη του καφενείου ήταν γεμάτη με φωτογραφίες. Το κάστρο, η θεοσκέπαστη, το κόθι. Τώρα στην Άντρο όλα τα σπιτικά θα είναι στολισμένα με τα καράβια τους. Και τα παιδιά με τα τριγωνάκια και τα δουλειά θα αναστατούν τις γειτονιές. Όλοι μαζί θα γιορτάζουν τη γέννηση και θα ετοιμάσουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Η Μαρία μου θα έχει το μωρό στην αγκαλιά και θα του διαβάζει τα μακρινά μου γράμματα αντί για παραμύθια. Και τότε ο Μπαρμπαγιακουμής λέει: «Κάντε κράτη, παλικάρια, η πατρίδα σας καταφτάνει εδώ». Τρελάθηκες, μωρέ. Καθόλου. Παραμονή Χριστουγέννων και η αδερφότητα των Ανδρείων της πόλης μαζεύεται εδώ για να γιορτάσει τη γέννηση του Χριστού. Κάθε χρόνο έτσι γίνεται. Δεν το ξέρατε? Από στιγμή σε στιγμή θα γεμίσει το μαγαζί Ανδρεώτες. Είπαμε, κερνάτε εσείς σήμερα και θα βαφτίζε, ε! Το κουρασμένο μας πρόσωπο φωτίστηκε. Άκουσε, Νικολό, έρχονται οι πατριώτες μας. Και πράγματι, η αδερφότητα των Ανδρείων και όλοι οι Ανδρεώτες της πόλης ανήμερα Χριστούγεννα μαζεύονταν στην Αγία Τριάδα του Πέρα για να γιορτάσουν τη γέννηση του Χριστού. Και μετά γραμμή για το καφενείο του Καλλιγρούση που ήταν η έδρα της αδερφότητας. Και αυτός, ο μέγας ευεργέτης της. Όλες οι Ανδριώτισσες έφερναν τις πιατέλες και τα φινίκια, τις δίπλες, τους κουραβιέδες και τις παστελαριές. Άπλωναν τα κεράσματα στα τραπέζια και δοκίμαζαν η μία της άλλης. Ύστερα ο Γιακουμής σερβίριζε λαχανοντολμάδες και κόκορα κοκκινιστό. Και μετά το φαγοπότι έπιαναν τις ανδριώτικες ιστορίες με νοσταλγία. Μετά από λίγη ώρα ακούστηκαν τα πρώτα βήματα στον δρόμο. Χαρούμενα και βιαστικά. Άνοιξε για πουμή, ισομανάει έξω. Για κοπιάστε και σας περιμένουν εδώ οι πατριώτες σας. Πήγαν και ήρθαν οι άνθρωποι. Από θαύμα ζήσανε. Χρήστο, ρε Κωνσταντή, ρε Νικολό, ο Κουμπαριανός. Να και ο Μαμάης και ο Ραΐσης. Ρε παιδιά, ποιος να μας το έλεγε. Να είναι καλά το λεμόνι και τα καμώματα της θάλασσας. Τι αγκαλιές, τι κλάματα. Βρήκαμε την πατρίδα μας στο ξένο λιμάνι και οι αντριώτες της πόλης δεν μας άφησαν στιγμή. Οι γυναίκες τους, σωστές αρχόντισες. Κούλες, σκολαρίτια, μαργαριτάρια, λουστρίνια διαλεγμένα τα καλύτερα μαγαζιά. Ρε παιδιά, ρε Γιώργο, φέρε το κρασί. Φέρε τα φινίκια να κεράσουμε τους ναυτικούς μας και όλους τους νησιώτες. Σήμερα είναι Χριστούγεννα και Ανάσταση μαζί. Σήμερα είναι μαζί μας ο Χριστός. Οι Ανδριώτες είχαν γίνει σωστοί μεγαλέμποροι και πρώτοι νοικοκυρέοι. Είχαν γεμίσει όλο το πέραν με τα μαγαζιά και τα γραφεία τους. Και από τότε που ήρθε ο ατμός και απογειώθηκε η ναυτιλία μας, εκεί να δεις δουλειές. Όλο το λιμάνι της πόλης ήταν στα ελληνικά χέρια. Και τα λεμονοκάικα πόσο να ταξίδευαν πια. Στα λιμάνια πια έβλεπες μόνο μέταλλο και αθμό. Ρε Νικολό, αυτόν τον τόπο λες και τον ευλόγησε ο Θεός. Ο Θεός Κωνσταντή τα έχει όλα ευλογημένα. Όσα για την πόλη, κάνει υπομονή. Έχω καλό προαίσθημα. Λίγο έμεινε. Τα παλικάρια μας έχουν ήδη αποβιβαστεί στη Σμύρνη. Ο αγώνας ξεκίνησε και σε λίγο θα είμαστε μια πατρίδα. Η αδερφότητα πήρε ήδη απόφαση, παιδιά. Θα στηρίξει τον αγώνα με κάθε κόστος. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω ο Βενιζέλος! Γιακουμή, φέρε κρασί! Μα το πιστεύετε, ρε παιδιά? Θα πάρουμε δηλαδή την πόλη? Θα την πάρουμε, Κωνσταντή, θα την πάρουμε! Προς το παρόν πήραμε την Ορεστιάδα. Είναι ζήτημα ημέρων. Ο Βενιζέλος ήδη τα κανόνισε. Σου έχω πει να μην αναφέρει αυτό το όνομα. Με ταράζει. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Στις έβρες που μαζεύτηκαν οι Ευρωπαίοι τους έτυχε. Ξέρεις, αυτή τη, πώς τη λένε, τη διπλωματία που έχει. Και πήραμε το Καραγάτσι, το οποίο πλέον θα λέγεται Ορεστιάδα. Κι ας το βασιλιά να τραγουδάει. Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Τότε που σου τάζανε την κόρη του Μπακάλι, την Αγγλική, για να τους κάνεις τα θελήματα με το καΐτσι. Και όταν ήρθε η ώρα για το προξενιό, εμφανίστηκε μπροστά σου το Κατζερινάκι. Πού το θυμήθηκες, μωρέ, αυτό? Είδα και έπαθα να ξεπλέξω από αυτή την ιστορία. Κι έτσι η Ορεστιάδα ήταν πλέον ελληνική. Και από εκείνη τη μέρα, μαζί με τους τριάμβους, θα ακουγότανε στις συνοικίες της Ανατολικής Θράκης τα τραγούδια των Ελλήνων. Το όραμα της Ελλάδας, των δυο Υπήρων και των πέντε θαλασσών, έμοιαζε αληθινό. Εκείνα τα Χριστούγεννα,
Οι Έλληνες της Ανατολικής Θράκης έλεγαν τα κάλαντα στους δρόμους με τις κομπανίες τους. Έκαναν ότι πολεμούσαν, τάχα κρατώντας μπαστούνια και βίτσες. Δόξαγαν την Παναγία και τραγουδούσαν. Μέσα στις δάφνες, μέσα στα λουλούδια, κάνει τον ήλιο και το φεγγάρι. Των άπορων παιδιών των Ανδριωτών. Η αδελφότητα πρόσφερε μεγάλη ενίσχυση στην υπερινή σχολή του Πέραμα και τις σχολές του Γαλατά. Το επίμαχο έτος το 1919, το φλέμμα των Ανδριωτών ήταν στον αλυτρωτικό αγώνα. Η αδελφότητα ανταποκρίθηκε σε όλες τις προσκλήσεις της Εθνικής Άμυνας μαζί με τα υπόλοιπα ελληνικά σωματεία και συμμετείχε και στα 4 συμβούλια της κυβέρνησης για τις ανάγκες του αγώνα. Μάλιστα, 25 μέλη της αδελφότητας προσέφεραν οικονομική ενίσχυση για τον εξοπλισμό του ελληνικού στρατού. Η σκέψη τους όμως ήταν πάντα στην άνδρα, τη μοναδική αλυσμόνητη πατρίδα τους. Κάθε φορά που έδαινε στο λιμάνι της πόλης του Μεγάλη Ελλάς, της εθνικής ατμοπλοείας, κατέβαιναν με λαχτάρα στην αποβάθρα.
έμπαιναν στο ατμόπλιο και ένιωθαν ότι πατούσαν για λίγο το πλωτό έδαφος της Μυροβόλου Άνδρου, όπως συνήθισαν να λένε. Εκείνη τη χρονιά ήταν εγγεγραμμένοι στην αδελφότητα 233 ανδριώτες. Και αφού δοξάσαμε τη γέννηση και τις μακρινές πατρίδες, αφού σφίξαμε γερά τα χέρια και ευχαριστηθήκαμε παρέα και κρασί, έπιασε να νυχτώνει. Την άλλη μέρα ευχαριστήσαμε τον Καλλιβρούση και τραβήξαμε για το καλύτερο. Αποφασίσαμε να μην πάμε στην Οτέσσα. Αρκετά το καθυστερήσαμε. Είπαμε να πουλήσουμε εκεί όλο το λεμόνι και να πάμε γραμμή για την Άνδρα. Αφού περάσουμε πρώτα από τη Σμύρνη, να φορτώσουμε κάρβο. Δεν βλέπαμε την ώρα να αντικρίσουμε τις οικογένειές μας. Κι έτσι πήραμε τον δρόμο για το καλύτερο. Στο λιμάνι, οι χιώτες της πόλης είχαν χτίσει γλέντι και τραγουδούσαν. Μπήκαμε στο καΐκι, λύσαμε το πανί και φύγαμε αγνατεύοντας το λιμάνι της πόλης. Οι αντριώτες κατέβηκαν να μας αποχαιρετήσουν με δάκρυα στα μάτια. Όσο ξεμακραίναμε, το λιμάνι πήρε να μικραίνει και να γίνεται ανάμνηση. Τα λευκά μαντήλια να ανεμίζουν σαν
σαν άντρα τα νασοπούλια. Ήταν μια εικόνα που έμελε να μείνει χαραγμένη στην πλήρη μας και να μην σβήσει ποτέ. Είχαμε ήσυχο το ταξίδι και το αεράκι της Ανατολής μας έφερε στα νυχτά της Μύρνης. Όσο πλησιάζαμε, το λιμάνι ανοιγόταν μπροστά στα μάτια μας, γεμάτα φωτιά. Δέσαμε, κατεβήκαμε στο μόλο και αντικρίσαμε το θέαμα γεμάτη λαχτάρα και σκύλες. Το Παρίσι του Λεβάδε έλαβε από μεγαλοπρέπεια και τα μπαλκόνια των σπιτιών ανέμιζαν ελληνικές σημαίες. Ο κόσμος φορούσε τα γιορτινά του. Οι Έλληνες της Μύρνης γιόρταζαν την γέννηση του Χριστού και τις νίκες του ελληνικού στρατού που είχε ήδη καταλάβει το Αϊβαλί, την Πέργαμο και τις Κυδωνιές. Είχε προχωρήσει 120 χιλιόμετρα από τα παράλια της Μικράς Ασίας στην Αντοχώρα. Μέσα στα καφενεία έβραζαν οι συζητήσεις για την εξέλιξη του αγώνα. Άλλοι ζητογράφραζαν διαπαιδευτικά και άλλοι έστειλαν φοβισμένοι στη σκιά της ήττας και όσο θα ακολουθούσαν. Στην αγορά οι μαστόροι είχαν πάρει φωτιά και έτρεχαν να προλάβουν τις παραγγελίες των καραβιών για την πρωτοχρονιά. Παρέες ολόκληρες πληρώνανε για νίκη στους σιδεράδες 2 λίρες μαλαματένιες και 3 για εγγύης. Την πρωτοχρονιά θα τριγυρνούσαν στους μαχαλάδες με τα στολισμένα τους καράβια και θα τραγουδούσαν τα κάλαντα από το Μαραγάτσι στη Μούντα και ύστερα από τα Τράσα στο Σοκάκι του Βασουλιά μέχρι τις μεγάλες ταβέρνες που ήταν η πρώτη πιάτσα της Μύρνης. Παρά τον αναβρασμό του αγώνα, οι Έλληνες μαζί με τους Τούρκους, τους Αρμένιους, τους Λεβαντίνους, τους Εβραίους γιόρταζαν στους δρόμους χαρούμενοι και αγκαλιασμένοι. Ο αέρας μύριζε λιβάνι, σαλέπι και κάθε λογή συμπαθαρικά. Η Σμύρνη μας είχε μαγέψει. Όμως έπρεπε να βιαστούμε για να προλάβουμε να γυρίσουμε στην Άνω να κάνουμε πρωτοχρονιά στα σπίτια μας. Είχαμε κάνει μύρια ταξίδια. Αλλά αυτό μας φάνηκε τέλειο. Η Άνδρος, η Ιωνία και οι ζωές των ανθρώπων να τριγυρνούν ανάμεσα μέσα σε ένα καΐκι. Φορτώσαμε κάρβουνο στη Σμύρνη και γεμίσαμε δώρο το καΐκι για τις δικές μας αρχόντισες που μας περίμεναν στην Άνδρο με το βλέμμα καρφωμένο στον ορίζοντα. Και καθώς ανοιγόμασταν στο πέλαγος, ακούσαμε για τελευταία φορά τις φωνές των Ελλήνων στο λιμάνι της Σμύρνης. Σαν πανάρχιο άσπα. Η Ανατολή είναι γλυκιά, Νικολό. Είναι γλυκιά. Σαν γυναίκα. Thank you.
φαινόταν το κάστρο, κλεισμένο στα κόκκινα χρώματα της Ανατολής. Νικολό, ξύπνα! Πάνω στο κάρβουνο κοιμήθηκες, μωρέ. Για πού θέλεις να κοιμηθώ, αφού έχεις γεμίσει όλο το καΐκι με δώρα. Τι περίοδα, τι λουστρίνια, τι κούκλες. Μωρέ, όλη την πλακούλα θα γεμίσω. Ξημερώνει πρωτοχρονιά, ρε Νικολό, και είμαστε στην Άντρο. Τα καταφέραμε. Βλέψαμε ήσυχα. Κάνουμε καιρός. Και όσο πλησιάζαμε, τόσο μεγάλο η θαλασσινή μας πολιτεία. Αχ, να αντέβαινε μαγεμένη τον επιβλητικό βράχο που σήκωνε για αιώνες τις ιστορίες τόσων σπιτικών μέχρι κάτω το κάστρο. Λες και αντικρίζαμε την Άντρο για πρώτη φορά. Δέσαμε γρήγορα το καΐκι σαν κυνηγημένοι, φορτωθήκαμε τα δώρα και ανεβαίναμε τα σκαλιά 3-3. Καλή χρονιά, Νικολό. Ευτυχισμένο το νέο έτος, Κωνσταντή. Με πολύ λεμόνι και μακριά οι φουρτούνες. Και μην ξεχνάς την υπόσχεση. 5 χρόνια αργότερα, η μικρή μου Σοφία έλεγε τα κάλαντα στην αγορά. Αρχή μηνιά και αρχή χρονιά, ψηλή μου δέντρο λιβανιά. Το καλοκαίρι έγραφε και το χαρτί ομίλη, άσπρο ροζακί στα φύλλη. Και πάνω στις ριζούλες του, δυο βρύσες κρυσταλλένιες που κατεβαίναν πέρδικες, γαρουφαλιές λεβέντικες και βρέχαν τα φτερά τους. Ανεβήκαμε γεμάτη λαχτάρα τα σκαλιά και πήραμε την ανηφόρα. Όσο πλησιάζαμε τη μεγάλη οξόπορτα, ο κόσμος μας υποδεχόταν με γέλια και ενθουσιασμό. Το ζαχαροπλαστείο του παλαιολόγου στην Καμάρα είχε πλημμυρίσει στη γειτονιά μυρωδιές από το καβουρτισμένο αμύγδαλο. Και πιο πάνω, τα παιδιά έλεγαν τα κάλαντα χαρούμενα, τρέχοντας από μαγαζί σε μαγαζί. Ο Κατσιώδης είχε απλώσει στα τραπέζια τους ναργιλέδες και ετοίμαζε τα γλυκά του με μεράκι, περιμένοντας τις πρώτες παρέες να φανούν. Κι έτσι, ζήσαμε και αυτή την περιπέτεια μαζί. Ξενιτεμένοι, πολύ μακριά από τα σπίτια μας, με τους ανδριώτες της πόλης. Σε λίγο θα ξενιτεύονταν αυτοί. Όχι από την τρικυμία της θάλασσας, αλλά από την τρικυμία των ανθρώπων. Ποιος ξέρει τι απόγιναν. Ας είναι τα Χριστούγεννα ένα μάθημα αγάπης, Κωνσταντή. Τα αγάπης και ανθρωπιάς. Άσε τώρα τις φιλοσοφίες, Νικολό, και πάμε στην αγορά να πούμε τα κάλαντα. Μας φάγανε ένα μνήσι πάλι. Το έχουν αυτό το κουσούρι οι ναυτικοί. Να, η χοροδία έχει ήδη βγει με την κομπανιά. Τους προλαβαίνουμε, δεν τους προλαβαίνουμε. Έχουν κατέβει χοροδοί και οργανωπαίκτες. Να, από τον Γιανισαίο, από τον Κοχύλου, τον Πατσί, τον Πιτροφό, Βουρκωτή, Στραμπουργιές, Απίκια, Αλαδινού, Μέλιτες, τη Μεζαριά, τα Σασά, τις Στενιές, την Κατάκυλο, ο Ματαράκας με την Τζαγκούνα. Να, να. Ο Θανάσης ο Καρπούζης με το Σαντούρι. Ο Νικόλος ο Ψαριανός με τη Μαντολινάτα. Ο Βαγγέλης ο Χαλάς με το βιολί. Ο Θοδωρής ο Γιαννίσης με το ούτι του. Ο Κάρολος ο Γιαγιάννης με τη κιθάρα. Ο Κώστας ο Χρυσοστόμου με το κανονάκι. Όλοι οι άντρες μια φωνή. Τρέχα να προλάβουμε. Αυτό δεν είναι η Κάραντα. Το συναριθμό του Βενιζέλου είναι. Μαζί γυρεύοντας πάνε να τσακωθούμε στο γενιάτικα.